Δημήτρη Ανδρεόπουλο. Coach, συγχαρητήρια. Άλλη μια νίκη η οποία ήρθε από καλό βόλεϊ. Γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλό βόλεϊ και σήμερα. Έχουμε παίξει. Κοιτάξτε, γιατί υπάρχει. Εμείς τη βλέπουμε, εγώ σαν προπονητής και το staff τη βλέπει. Έχουμε παίξει πάρα πολύ καλό βόλεϊ φέτος. Και έχουμε κάνει ένα κακό παιχνίδι, δηλαδή δύο σετ ενός κακού παιχνιδιού, το παιχνίδι με την Κεφισιά. Όλα τα άλλα παιχνίδια, ανεξάρτητα αν έχουμε καταφέρει να νικήσουμε ή δεν το έχουμε καταφέρει, έχουμε παίξει πάρα πολύ καλά. Και αυτό, εμένα σαν coach, με ευχαριστεί. Να παίζουμε καλά, βεβαίως το αποτέλεσμα είναι κάτι πολλές φορές σημαντικό, αλλά πρώτα απ' όλα να συνεχίσουμε να παίζουμε καλά. Θα δούμε. Το αποτέλεσμα, έχουμε δρόμο και πορεία ακόμα. Θα δούμε. Έχουμε παίξει όλα τα μάτς καλά και είμαστε ευχαριστημένοι. Ωστόσο, μένει μια πίκρα από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Κοιτάξτε, δεν μένει καμία πίκρα. Θα μου έμενε πίκρα αν δεν προσπαθούσαμε, δεν φτάναμε στις παρατάσεις. Εκεί. Αλλά δώσαμε δύο καταπληκτικά παιχνίδια και εμείς και η ομάδα της Πουατιέ. Ήταν καταπληκτικά παιχνίδια για τον κόσμο έξω από εμάς. Εμείς βεβαίως που χάνουμε, στενοχωριόμαστε. Δεν μου μένει πίκρα σε αυτά. Άλλωστε και πριν το παιχνίδι ξέραμε ότι είναι ένα πραγματικό, μια κλήρωση, ένας ορισμός μάλλον που μας έφερε στον δρόμο αυτή την ομάδα, που ξέραμε ότι κάθε σετ θα κριθεί στη λεπτομέρεια, θα είναι στο 50-50. Αυτό έγινε. Τώρα όταν πηγαίνει στο tie break είναι μια μπάλα που θα έρθει από εδώ, μια μπάλα που θα έρθει από εκεί. Σας επαναλαμβάνω ότι για μένα το ζητούμενο αυτή τη στιγμή στην ομάδα μου, και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό, είναι η ομάδα μου να παίζει καλά. Και αυτό το έχουμε καταφέρει. Στο μέλλον θα μιλήσουμε και για τα αποτελέσματα. Άλλωστε, για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, επειδή με ξέρει τόσο καιρό και ξέρει ότι δεν υπάρχει, εγώ δεν χρησιμοποιώ ούτε δικαιολογίες. Εσείς με γνωρίζετε, πάντα αυτό που σκέφτομαι θα το πω και πάντα προσπαθώ. Έχουμε μια μεγάλη απουσία. Είναι ένας άλλος σχεδιασμός. Παρόλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε να παίζουμε καλά, να προσπαθούμε σκληρά, μέσα από το πνεύμα που πάντα έχουμε. Έτσι, έχουμε μήνες πολλούς μπροστά μας. Θα δούμε. Εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά.